Να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη τον Δασκαλάκη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλώς όρισες. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Να πούμε ότι όσον αφορά το τέρμα, το δεύτερο της ΑΕΚ, συγγνώμη, του Άρη, υπήρξε και γκολ της ΑΕΚ στην αμέσως επόμενη φάση, αλλά ακυρώθηκε σαν offside. Υπήρχε παίχτης της ΑΕΚ ο οποίος ήταν εκτεθειμένος και γι' αυτό δεν μέτρησε και εκείνο τον γκολ. Θα είχαμε πολύ έτσι μεγάλο κοντράστ συναισθημάτων. Ναι, σίγουρα γι' αυτό υπάρχει το VAR, για να βοηθάει σε αυτές τις φάσεις. Λοιπόν, ο Σπιλεύσκι είναι έτοιμος. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι θα πει μάλλον ο προπονητής του Άρη και θα επιστρέψουμε αμέσως κοντά σας και πάλι. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το παιχνίδι, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε. Ο Άρης κατάφερε μέσα σε τρεις αγώνες, τα λέγαμε πριν και με τον Πάνο, το είχες αναφέρει και εσύ. Ναι. Πήρε 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια στην δεύτερη φάση. Κάνει πορεία πρωταθλητισμού στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που μια ομάδα τις τρεις πρώτες αγωνιστικές σε έναν όμιλο όπως είναι του πρωταθλητισμού κάνει 7 βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, πάει να πει ότι υπάρχει κάτι. Και αυτό έτσι κι αλλιώς ο Άρης το έχει δείξει όλη τη χρονιά. Απλά πολύ είχαμε την ανυπομονησία να δούμε αν θα αντέξει να έχει τη σταθερότητα που είχε όλη τη χρονιά. Θεωρώ ότι το υλικό το έχει. Η αλλαγή φαίνεται του προπονητή βοήθησε θετικά στο... Τι έβαλε ο Σπιλεύσκι καινούριο? Είναι πιο απαιτητική, τουλάχιστον στο δικό μου στα δικά μου τα μάτια, είναι λίγο πιο απαιτητική η ομάδα του Άρη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι ίσως... Εντάξει, και με το εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση, είναι και συνάδελφος ο Κύπριος, ο Λιάσος ο Λουκά. Ναι. Θεωρώ ότι έκανε εξαιρετική πέριση. Δουλειά. Σίγουρα όμως όταν υπάρχουν απαιτήσεις, ο Άρης είχε να κερδίσει νομίζω, 6 αγώνες και υπάρχουν απαιτήσεις σε μια ομάδα που έχουν μπει πολλά λεφτά, εντάξει, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά. Θεώρησαν οι ειδικούντες ότι είναι σωστό να αλλάξει κάτι στην ομάδα, φαίνεται ότι έχει αλλάξει θετικά. Σίγουρα ο Άρης είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, ειδικά μεσοπιθετικά, αλλά και ακόμα και αμυντικά έχει πολύ καλούς παίχτες. Είδαμε και τα ονόματα που έχει σαν αμυντικούς. Νομίζω ίσως μπορεί να μην έχει και άλλη ομάδα στην Κύπρο. Από εκεί πέρα ο Άρης δείχνει σταθερότητα. Σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο το επόμενο μάτς με τον Απόλλωνα. Αν θα μπορέσει να μείνει εκεί στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ήσουν ποδοσφαιριστής στη ΣΑΕΚ. Τις δηλώσεις του Νταβίτ Καταλά. Αν ήσουν μάλλον ποδοσφαιριστής εσύ στην ΑΕΚ, πώς θα τις έπρατες τις δηλώσεις του Νταβίτ Καταλά? Κοιτάξτε, επειδή είμαι και από αυτήν την άποψη, σαν προπονητής πλέον, ναι. Και σαν ποδοσφαιριστής όπως ήμουνα, θεωρώ ότι εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση στις δηλώσεις του. Και όχι μόνο στις δηλώσεις, αλλά και στη γλώσσα του σώματος. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ απογοητευμένος, γιατί ενώ έκανε ένα καλό ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του ουσιαστικά δεν βγήκε στο γήπεδο. Και από τη στιγμή, ξέρετε, όταν η ΑΕΚ ξεκίνησε το πρώτο μάτς με την ανόρθωση και υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός, είχε μια καλή εμφάνιση μετά από Ελλάς και το ανέχασε. Ξέρετε, όταν χάνεις αυτά τα παιχνίδια, υπάρχει και μια μεγάλη απογοήτευση. Τώρα από εκεί πέρα πρέπει αυτό να το δουλέψει πάρα πολύ. Ειδικά θεωρώ ότι θα βοηθήσει την ΑΕΚ αυτή η διακοπή. Γιατί σίγουρα μετά από αυτές τις δύο ήττες υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Γιατί μπορεί να χαθεί στο τέλος της ημέρας και το τρένο της Ευρώπης και είναι ένας μεγάλος στόχος που έχει βάλει η ΑΕΚ αυτή τη χρονιά. Αυτή τη στιγμή πάντως η ΑΕΚ είναι μέσα ακόμα, είναι εκεί, είναι με ένα βαθμό πίσω από τον Άρη, δεν έχει χαθεί κάτι. Είναι στους 44 το ΑΠΟΕΛ, είναι στους 43 ο Άρης, είναι στους 42. Η ΑΕΚ είναι εκεί κοντά και μπορεί ακόμη και για τη δεύτερη θέση. Η πρώτη θέση θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη πλέον για την ΑΕΚ. Είναι αρκετούς βαθμούς πίσω, 7. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει το πρωτάθλημα. Να σας πω την αλήθεια. Βλέποντας το πρόγραμμα κάθε εβδομάδα μπορεί να έχουμε διαφορετικές ανακατατάξεις. Σίγουρα κάθε εβδομάδα θα τελειώνουν τα παιχνίδια, θα και μειώνονται. Πάντα, ναι. Άρα όσο ο Απόλλωνας δεν χάνει, θεωρώ ότι έχει περισσότερες πιθανότητες για το πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που την επόμενη εβδομάδα υπάρχουν κάποια πολύ κρίσιμα παιχνίδια για όλες τις ομάδες, γι' αυτό πρέπει να περιμένουν νομίζω ακόμα τουλάχιστον 2 αγωνιστικές
και πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσουν κάπως τα πράγματα για τον πρωταθλητή, ποιες ομάδες θα είναι στην διεκδίκηση και στο δεύτερο γύρο αυτή της φάσης και ποιες ομάδες θα διεκδικούν τη θέση Ευρώπης. Άρα νομίζω είναι καλό να περιμένουμε ακόμα μια-δύο αγωνιστικές για να ξεκαθαρίσει κάποιο. Να ολοκληρωθεί δηλαδή ο πρώτος γύρος ουσιαστικά της δεύτερης φάσης. Ναι. Λοιπόν, πάμε αμέσως. Θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά τα παιχνίδια τι έγινε την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τι έγινε πρώτα στο Τσίριο στάδιο. Πάμε, ξεκινάμε από τα παιχνίδια τα χθεσινά. ΑΕΛ Ομόνοια συνθηκολόγησαν στο 1-1. Πολύ καλή προσπάθεια. Λαγκ παρολίγο αυτογκολ. Κάνει κίνηση ο Ζαχαρίου, θα περάσει η φάση, ευκαιρία Ζαχαρίου, πλασάρι, γκολ η Ομόνοια. Ξεκινάει η φάση με τον Κακουλή, κατεβάζει, βλέπει την κίνηση του Ζαχαρίου, εδώ κερδίζει την κόντρα, ξαναφεύγει με την επιμονή του, πλασάρι, υπάρχει πλεονέκτημα στην φάση, θα περάσει, ευκαιρία ο Ζαχαρίου απέναντι, Μέγερη πέφτει, μαζεύει, περίμενε ο Ασάντε πίσω για το εύκολο, κρατά ο Ριέρα, θα γυρίσει, ευκαιρία. Θέλει να μπει περιοχή, να κερδίσει τον χώρο για να κάνει τη σέντρα και φαγιά Μέγερη, απίστευτη απόκρουση στην σέντρα του Ζαχαρίου. Λοβέρα, κοιτάξτε εδώ, να δούμε τον Κίκο στην περιοχή, Ομόνοια Κίκο απέναντι, περνάει μπάλα από τον Ασάντε. Αυτό σέντρα και φαγιά, ο Παναγή κάνει απόκρουση, μεγάλη απόκρουση και φαγιά του Μαρόσα. Κόρνερ για την ΑΕΛ στο 60, άλλη μια πολύ καλή φάση. Θα τη δώσει πίσω τώρα στον Χαραλάπους. Κάνει κίνηση ο Μάταβς, κρατά μπάλα, θα γυρίσει να κάνει σούτ, δεν ήταν άσχημο. Σέντρα στην περιοχή, πάει να μπει στη φάση ο Μαρόσα, άμυνα από τον Λαγκ. Ο Έουλερ το σούτ, γκολ! Φοβερό γκολ από τον Έουλερ στο 84. Στην απομάκρυση του Λαγκ, γεμίζει με το αριστερό ο Έουλερ. Κίνηση από τον Ποτεάκ, τον βρίσκει, κατεβάζει ο Ποτεάκ. Απέναντι ευκαιρία, Μάταβς, δοκάρι και έξω. Μάιντεβατς. Κρατά, σουτάρι, Παναγή πέφτει, μαζεύει. Άλλη μια καλή στιγμή στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά για την ΑΕΛ. 8 τελικές για την ΑΕΛ, 6 για την Ομόνοια που είναι και πάλι μπροστά εδώ. Με τον Λοβέρα να κάνει σέντρα, ο Μέγερη μαζεύει. Έλα, Ανδρέα. Λοιπόν, είδαμε κυρίες και κύριοι τι έγινε στο Τσίριο στάδιο και πάμε να σχολιάσουμε τώρα με τον Δημήτρη τον Δασκαλάκη που είναι πάντα εδώ μαζί μας. Τι ακριβώς είδε και ο Δημήτρης στο παιχνίδι. Είχαμε ωραία γκολ πάντως στο Τσίριο. Σίγουρα. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς άγχος. Πάντα οι παίχτες είναι απελευθερωμένοι. Σίγουρα υπάρχει προετοιμασία γιατί έχουν τον αγώνα το επαναληπτικό, γιατί είναι ένας στόχος και για τις δύο ομάδες. Και είναι και περίοδος για δοκιμές και για τη νέα χρονιά. Ποιο γκολ από τα δύο σου άρεσε περισσότερο, γιατί ήσουν ένας αμυντικός, μάλλον παρά το γεγονός ότι ήσουν αμυντικός, σκόραρες και εύκολα. Νομίζω το δεύτερο του Έουλερ είναι πιο έτσι, και καλό και πιο δύσκολο. Επειδή ήσουν πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα, θέλω να σε ρωτήσω για όλο αυτόν τον τόρο που έγινε με τον Λοΐζο. Δεν κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Εσένα ποια είναι η άποψή σου, θα έπρεπε να κληθεί ο Λοΐζου στην εθνική ομάδα? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τις ανάγκες εθνικής ελπίδων. Τον κάλεσε μετά, ο Γιάννος Όκας. Ναι, εννοώ ότι... Παίζει με την Πορτογαλία. Δεν ξέρω, η Κύπρος, οι ελπίδες μας έχουν, νομίζω... Νομίζω όχι. Δεν έχουν πολλές. Σίγουρα θα υπάρχει λόγος. Πάντα πίσω από μια κλίση πολύ, ξέρετε, δεν είμαστε απ' έξω, μπορεί να σχολιάζουμε και να λέμε γιατί δεν τον κάλεσε τον ένα. Γιατί... Σίγουρα όμως υπάρχει κάποιος λόγος που δεν καλέστηκε ο Λοΐζου. Σίγουρα δεν είναι στην κατάσταση που ήταν και την προηγούμενη χρονιά, αλλά και φέτος. Στο ξεκίνημα, ειδικά. Γενικά, ναι. Νομίζω αλλά οι παίκτες δεν θέλουν στήριξη, Δημήτρη, στις δύσκολες στιγμές. Σίγουρα θέλουν στήριξη, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, εγώ θεωρώ ότι κάτι υπάρχει από πίσω για να γίνει αυτή η κλίση. Άρα σίγουρα αυτοί γνωρίζουν καλύτερα. Προφανώς θα ξέρουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τις κλίσεις και σίγουρα. Όλοι όσοι είναι εμπλεκόμενοι. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα τέρματα. Όχι, ωραία. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως και θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι με τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια που είχαμε στο Στέλιος Κυριακίδης και σήμερα στο Γασιπίδη.
Και πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πάμε αμέσως να δούμε τι έγινε στο Στέλιος Χυριακίδης. Πάφος και Ανόρθωση συνθηκολόγησαν στο 2-2. Είχαμε Grand Guignol φινάλε με την Πάφο να προηγείται και τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο λίγο πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση να ισοφαρίζει για λογαριασμό της Ανόρθωσης. Για τον Αλκατιουί. Στην περιοχή ο Ντάκλας Αουρέλιο φέρνει την μπάλα στο αριστερό, δοκιμάζει σου γκολ! Ξανά την προσπάθεια, ο Αλκατιουί υποδέχτηκε, μοίρασε αμέσως τον Ντάκλας Αουρέλιο, ο οποίος ελευθερώθηκε. Έκοψε με το κεφάλι ο Αουρέλιο, πάει να γίνει λάθος στην άμυνα της Ανόρθωσης, παίρνει στην φάση, δίνει ύψος στην μπάλα ο Κοβάσεβιτς, η οποία σταματά στο δοκάρι. Είχε δει τον Αμπαρτσουμιάν να σπέβδει για να κόψει πρώτη γραμμή την ώρα που βγαίνει μπροστά η Ανόρθωση. Με τον Ουάρτα, ο οποίος δοκιμάζει σουτ, άστοχο. Ντάκλας Αουρέλιο. Έφερε την μπάλα στο αριστερό, δοκιμάζει σουτ, ο Λόρι ασταθός. Ο Κοβάσεβιτς στην φάση, έβαλε την κόντρα ο Αμπαρτσουμιάν. Ανοίγμα ξανά για τον Άντερσον Κορέα. Ο οποίος σεντράρει στην περιοχή, η μπάλα πέρασε, δεν μπορεί ο Ρούτκο στο έδαφος παίχτης της Ανόρθωσης, πέναλτι. Μπήκε στην φάση παίχτης της Ανόρθωσης, τον ανέτρεψε ο Ρούτκο και ο Νικόλας Νεοκλέος φυρίζει πέναλτι. Εκτελεί ο Χριστοφή γκολ για την Ανόρθωση. 1-1 στο 58. Γύρισε για τον Ουάρτα. Η σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι, κεφαγιά του Χριστοφή, out. Και στην πλάτη του τον Αραγιούρη. Μπαγιά κοντράρει στον Φιλανδό. Ξανά ο Γιάιρο, το shoot goal! Τελείωσε την φάση και έγραψε το 2-1. Ο οποίος ψάχνει ξανά τον Χριστοδουλόπουλο, το shoot goal! Καταπληκτικό goal από πλευράς Ανόρθωσης. Θα πρέπει να πούμε ότι και ο Δημήτρης ο Δασκαλάκης έμεινε πραγματικά άφωνος με τον γκολ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Είναι τέρμα, είναι γκολ που σου βγάζει την ποδοσφαιρική ποιότητα που έχει ο Λάζαρος. Ουσιαστικά ναι, γιατί ο Χριστοδουλόπουλος γενικά μπορεί να το πούμε και πιο λαϊκά, το έχει ναι. Αυτό το γκολ, τα καλά τα γκολ, ναι. Τα ποιοτικά, τα εντυπωσιακά. Είναι ένας πολύ ποιοτικός παίχτης, παρόλη την ηλικία πλέον μεγαλότερα, δεν είναι σχετικό Δημήτρη, αυτό πάλι. Το ποδόσφαιρο είναι όπως το ποδήλατο, άμα το ξέρεις, το ξέρεις. Ναι, ναι. Σίγουρα όμως έχουν αλλάξει και οι ταχύτητες και όλο το ποδόσφαιρο γενικά. Αλλά όμως δεν πάει να είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής για την Ανόρθωση. Δημήτρη, η Ανόρθωση μπορεί να προλάβει το τρένο? Θεωρώ ότι η μόνη περίπτωση για να προλάβει το τρένο, όπως λέμε. Τη δεύτερη θέση. Τη δεύτερη. Και με συνδυασμό, αν χάσει ο Απόλλωνας, νομίζω είναι το μάτς με το Αποέλ. Για αυτήν είναι αυτά τα δύο μάτς, όπως είπαμε και προηγουμένως. Κύπελλο, πρωτάθλημα με το Αποέλ, νομίζω είναι τα πιο κρίσιμα παιχνίδια για τη χρονιά, για την Ανόρθωση. Mm-hmm. Γιατί σε περίπτωση νίκης με το Αποέλ, θα παραμείνει και στο στόχο της δεύτερης θέσης, τουλάχιστον με πιο λίγες ελπίδες για το πρωτάθλημα, αλλά όμως πάλι θα μαθηματικά είναι μέσα. Και είναι και το αγώνας του Κυπέλλου, που όπως ξέρουμε έχει χάσει 2-1, ναι. Που πρέπει να κερδίσει το Αποέλ για να μπορέσει να προχωρήσει. Διότι μια τυχόν απώλεια της Ανόρθωσης, νομίζω θα μπλέξει πολύ τα πράγματα. Ναι. Για την Πάφο περίμενες κάτι περισσότερο σε αυτά τα παιχνίδια? Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι με την εικόνα που έχει δείξει, σίγουρα δικαιούται κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι η Πάφος σε αυτά τα παιχνίδια δείχνει την ποιότητα που έχουν σαν ομάδα και οι ποδοσφαιριστές. Είναι λίγο άτυχοι, μπορούμε να πούμε, αλλά στο τέλος της ημέρας φαίνεται και η εμπειρία των ομάδων που έχει να αντιμετωπίσει. Ωραία. Αυτό το 2-2, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το θεωρείς δίκαιο σαν αποτέλεσμα? Νομίζω με βάση την εικόνα του αγώνα πιστεύω πως ναι. Mm-hmm. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο η Ανόρθωση ήταν πιο καλή. Σίγουρα είναι όταν χάνει, βάζεις γκολ στο 91 και τρως στο 96, στο 97, πότε φάγε τον γκολ η Ανόρθωση, η Πάφος.
Σίγουρα είσαι πολύ απογοητευμένος. Όμως νομίζω στο τέλος της ημέρας ήταν δίκαιο το μάτς. Ουσιαστικά παραδοχή ότι χάθηκε το τρένο, πλέον κοιτάνε την έξοδο στην Ευρώπη. Ναι, όπως είπε ο Δημήτρης και έχει απόλυτο δίκιο, όταν δεν έχεις μια σταθερή απόδοση και μια σταθερότητα σαν ομάδα εκεί, ειδικά προς το τέλος του πρωταθλήματος που η Ανόρθωση είχε πάρει πολλούς βαθμούς και όλοι πιστεύαμε ότι θα είναι μέσα και ξεκίνησε τα play-off και έχει πάρει μόνο 2 βαθμούς, εκεί σίγουρα έρχεσαι και βλέπεις ότι ίσως δεν προλαβαίνεις και είναι αυτό που είπε και στο τέλος, ότι η αναγκαιότητα της Ευρώπης για την Ανόρθωση πλέον είναι μεγάλη, άρα πρέπει να κοιτάξει σίγουρα τα επόμενα παιχνίδια για να μπορέσει να κάνει κάτι καλό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στο μεγάλο παιχνίδι το οποίο έγινε σήμερα στο Γάσιπι ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Θεωρώ ότι περιμέναμε όλοι καλύτερο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Δεν ήταν, νομίζω, αυτό που τουλάχιστον όλοι περιμέναμε. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα από τον αγώνα ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Τώρα το σούτ εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Ζαδίνης στον Αντέλ, το ΑΠΟΕΛ φεύγει με προϋποθέσεις στην αντεπίθεση. Μεγάλη ευκαιρία ο Εντογκαλά. Έξω κόρνερ. Γύρισε όμορφα ο Αλμπάνης. Έδωσε στον Πίτα που βρήκε χώρο, έκανε το σούτ. Είναι άστοχο στο 22ο λεπτό. Σαρφό. Κάνει μια εξαιρετική παλιά για τον Κβιλιτάγια. Στο δεξί του πόδι το σούτ άστοχο. Λέων Αντέλ. Κάνει τη σέντρα με το δεξί, κεφαλιά το Σόουζα έξω. Και ο Γιάνγκα πάει τώρα απέναντι στον Έσελινγκ. Πάει πλάγια ο Γιάνγκα και κάνει ένα πλασέ, περνάει μπάλα πάνω από την εστία του Μιχαήλ. Και βγάζει έξω στον Πέδρο που σεντράρει. Δεν διώχνεται η μπάλα. Έρχεται τον καλά, κάνει το σούτ έξω. Μαυρίας και την κινεί στο μαρκάρισμά του. Νατέλ θέλει να βρει χώρο για σούτ, τον βρίσκει άστοχος. Μαζεύει εκεί ο Ζωάο Πέδρο, ο Σόουζα έκανε λάθος. Τρέχει ο Πέδρο να διορθώσει, πήρε μπάλα, μεγάλη ευκαιρία, ο Αλμπάνης έχασε τεράστια ευκαιρία. Πάει κατά μέτωπο, Κβιλιτάγια, έρχεται μπάλα στο Σόουζα, κλείστηκε τελευταία στιγμή, σωτήρια από τον Χαμάς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ, που επιστρέφει με παλιά από τον Εντογκαλά, δεν μπορεί ο Κβιλιτάγια. Μετά από αρκετή ώρα είδαμε καλές στιγμές και ευκαιρίες, ο Αλμπάνης μένει όρθιος. Προσπαθεί να κάνει το γύρισμα πίσω, πάει μπάλα στον Πίτα, στρώνει στον Τικινί το σούτ, ο Πίτας η μπάλα ψηλά, πάει πλάγια. Ο Αλμπάνης κάνει κοντρόλ και κάνει και πάσα, προσπαθεί ο Πίτας, πάει μπάλα πίσω στον Ταπό, κόρνερ. Είναι 7 παιχτές, μπήκε κι άλλος τώρα μέσα, εκτελείως Ράντι, απευθείας, σωστά τοποθετημένος διώχνει ο Μιχαήλ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κυριότερα στιγμιότυπα, κυρίες και κύριοι, του αγώνα που έγινε στο Γάσιπι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα ασφαλώς που αφήνει περισσότερο ικανοποιημένο τον Απόλλωνα, θεωρώ, ο οποίος παραμένει στην πρώτη θέση και είναι στους 5 βαθμούς. Εξακολουθεί να είναι στους 5 βαθμούς η διαφορά. Δημήτρη, έχεις κάποια διαφορετική άποψη? Αυτό που έβαζε στο παιχνίδι του ο Σοφρόνης Αυγουστή. Το πάθος, η ενέργεια, η κίνηση, πολύ. Νομίζω κάπου, επειδή αυτό που είπε και ο Μάριος, έπαιξε πολύ καλά στο τακτικό κομμάτι ο Απόλλωνας. Έκλεισε τους χώρους, δεν ανοίχθηκε πολύ, περιόρισε κάπως σίγουρα τα ατού του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω αυτό ουσιαστικά έκοψε και το ρυθμό του ΑΠΟΕΛ σε πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Το ΑΠΟΕΛ προσπάθησε να μπει στην αρχή του μάτς και στην αρχή του πρώτου μηχρόνου αλλά και στο δεύτερο μηχρόνο δυνατά να μπορέσει να πάρει το ρυθμό. Όμως εκεί φάνηκε και η ποιότητα που έχει και ο ΑΠΟΕΛΑΣ φέτος σαν ομάδα. Κρατώντας λίγο την μπάλα, έσπαγε το ρυθμό του ΑΠΟΕΛ. Υπήρχαν και κάποια βεβαιασμένα σίγουρα λάθη που γινόντουσαν και στον κεντρικό άξονα και δεν βοήθησε στην ανάπτυξη στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είδαμε το Ζαμπάλα ελάχιστα στο σημερινό παιχνίδι στα ανεβάσματα του πάνω, κυρίως με τον Πέδρο ήταν οι επιθέσεις που γινόντουσαν με το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω αυτά τα ουσιαστικά τα πράγματα είναι που δεν βοήθησαν την ομάδα του ΑΠΟΕΛ να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη.
Σίγουρα είχε τις φάσεις, αλλά... τα προβλήματα τα αγωνιστικά, εννοώ τραυματισμούς, επηρέασαν τον ΑΠΟΕΛ στον σημερινό αγώνα. Γιατί ακούσαμε στη δημοσιογραφική διάσκεψη τον Σοφρόνη Αυγουστή να κάνει αναφορά για αυτά τα προβλήματα τα οποία είχε. Εντάξει, σίγουρα ένας προπονητής όταν... Δημήτρη, ο Μάριος δεν δίστασε να πει ότι είναι το μεγάλο φαβορί ο Απόλλωνας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το ΑΠΟΕΛ μπορεί να ξαναμπεί στην μάχη του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα σε έχει... Ρωτάω, συγγνώμη να σε διακόψω για ένα δευτερόλεπτο. Με βάση ότι το επόμενο παιχνίδι το παίζει με την Ανόρθωση, που η Ανόρθωση καίγεται. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σίγουρα το φαβορί από τη στιγμή που βρίσκεται 5 πόντους μπροστά είναι το Απόλλωνας. Όμως αυτό που είπα και στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι τα επόμενα 1-2 παιχνίδια σίγουρα θα είναι πολύ καθοριστικά. Αν θα είναι το μεγάλο πλέον και αδιαφιλονίτικο το φαβορί για τον τίτλο. Σίγουρα υπάρχει αυτό που λέει ο Μάριος, μια ενθουσιασμός όταν δεν χάνεις στο γασιπί από το ΑΠΟΕΛ, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ειδικά το ΑΠΟΕΛ, όταν από τη στιγμή που είχε γυρίσει και ο κόσμος, υπήρχε μεγάλη δυναμική. Είχε 10.000 εισιτήρια, ναι, μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο εξηγείται και αυτός ο ενθουσιασμός. Όμως, σας είπα προηγουμένως, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για μένα με τον Άρη, γιατί και ο Άρης πλέον δεν είναι αδιάφορη ομάδα. Έχει και αυτοί τους δικούς στόχους, άρα και το ΑΠΟΕΛ, όπως είπαμε, έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Νομίζω ότι μπορεί η επόμενη αγωνιστική να αλλάξει και τα δεδομένα και κατά του Απόλλωνα, αλλά και υπέρ του Απόλλωνα. Κανείς δεν ξέρει. Ναι. Σίγουρα αυτό που είπε και τα 16 χρόνια έχει, θα ξεχάσω ότι το ΑΠΟΕΛ τότε, επειδή αγωνιζόμουν, ήταν που χάσαμε την Ανόρθωση και ουσιαστικά ο Απόλλωνας πήρε και το πρωτάθλημα. Πήρε το πρωτάθλημα, ναι. Πριν 16 χρόνια. Σωστά. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι έγινε στα άλλα δύο παιχνίδια που είχαμε την Παρασκευή. Εθνικός Δόξα έμεινε στο 0-0. Ο Ολυμπιακός όμως πέτυχε σημαντική νίκη, κέρδισε την ΠΑΕΚ 1-0. Η ΠΑΕΚ λιγοστεύουν, ελαχιστοποιούνται βασικά οι πιθανότητες για παραμονή και ο Ολυμπιακός νιώθει σαφώς καλύτερα. Η σέντρα στην περιοχή και φαγιά εδώ που έγινε ο Ζισκόφσκι, δεν μπόρεσε ο Βοϊκόφσκι, 1-0. Υπάρχει υπόδειξη offside, όμως σταματάει η φάση στο 19. Ενώ εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση και την υπόδειξη offside του Βοϊκόφσκι. Εδώ το γέμισμα κερδίζει την κεφαγιά, το σούτ που έγινε, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια από τον Μπενιμπίας. Πηλέας εκτελεί, η μπάλα στην περιοχή, κεφαγιά που έγινε, μεγάλη επέμβαση του Ζισκόφσκι. Εκτελεί ο Πηλέας, η κεφαγιά που έγινε από τον Μάζουρεκ, πάνω στην γραμμή έγινε η απομάκρυνση της μπάλας. Εδώ ο Θωμάς Ιωάννου στην τελευταία του ίσως επιθετική προσπάθεια στο παιχνίδι. Στο 78 ο Πηλέας στη σέντρα, η μπάλα περνάει, ο Κουντόμπιακ το σουτ, θα μαζέψει ο Ζισκόφσκι. Δρίπλαρε τον Σουμαωρό, ανεβαίνει ο Μακρύς, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να απειλήσει με τον Μακρύ, να σουτάρει και να σημειώνει το 1-0. Πρώτη ευκαιρία στον αγώνα, πρώτο γκολ, 0-1 για τον Ολυμπιακό. Με τον Ανδρέα Μακρύ. Ζητά από τον Δίας απέναντι ο Κούρος και υποδέχεται την μπάλα. Έχοντας μπροστά του τον Μακρύ και στέλνοντας τη σέντρα της στην περιοχή, έγινε η κεφαλιά. Μπάλα πέρασε έξω. Κούρος έστειλε προς το μέρος του Βαρέλα ο Ντιανέ. Δεν έχει φύγει μπάλα από την περιοχή. Έγινε το σούτ από τον Μίλτς. Να δούμε αυτή τη φάση και έρχομαι κοντά σου. Έγινε το σούτ. Ο Πεχλιβάνη στη συνέχεια, ο Κα, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 65ο λεπτό για να σκοράρει. Επιμένει με τον Μανρίκε από μακριά να στέλνει την μπάλα έξω. Εκτελεί λοιπόν ο Τσόσιτς. Φέρει την μπάλα στο ύψος της περιοχής. Κεφαλιά προς το μέρος του Ενόχ. Έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Μολ. Και στη συνέχεια έδωσε ύψος την μπάλα ο Τιάγο. Γουστάβο δεν το σκέφτεται και πολύ, κάνει το σούτ έξω. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα δύο παιχνίδια που έγιναν την Παρασκευή. Κάποιο σχόλιο για αυτά τα δύο παιχνίδια, Δημήτρη?
Αυτό που έχουμε να, μπορούμε να πούμε είναι ότι πλέον η ΠΑΕΚ είναι ελάχιστες οι πιθανότητες της, σχεδόν αδύνατον να προλάβει να μείνει στην κατηγορία, παρόλο ότι η καλή εικόνα που είχε δείξει όλο το πρωτάθλημα, δυστυχώς εκεί που χρειάστηκε να πάρει κάποιους βαθμούς δεν τους πήρε, ειδικά με τις ομάδες που ανταγωνιζότανε. Και νομίζω ότι είναι που τη τύχησε ουσιαστικά στο τέλος ημέρας. Ο Εθνικός θεωρώ μόνο αν κάνει ένα σερί αγώνων στα επόμενα παιχνίδια, 2-3 νίκες, μόνο έτσι μπορεί να προλάβει. Αν και θεωρώ μετά την προχθεσινή ισοπαλία είναι πολύ δύσκολο και για αυτόν. Αν κέρδιζε, εντάξει, ο Εθνικός αν έχει και παιχνίδι στο χέρι όμως με την Ομόνοια. Ναι. Μπορεί εκεί κάπως, αν κερδίσει φυσικά ο Εθνικός, να διαφοροποιηθεί λίγο η κατάστασή του. Σίγουρα, ναι. Αν εκμεταλλευτεί την ουσιαστικά την αδιαφορία κάπως της Ομόνοιας που έχει τις ελπίδες για το κύπελο, ίσως μπορεί να, να διεκδικήσει κάτι. Όμως θεωρώ ότι η ισοπαλία προχτές με τη Δόξα στο τέλος ημέρας μπορεί να τη στοιχήσει. Σωστά. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σημειώθηκαν ωραία τέρματα αυτή την αγωνιστική. Πάμε να δούμε κάποια από αυτά τα ωραία τέρματα τα οποία θα ζητήσουμε από τον Δημήτρη να μας βαθμολογήσει. Αυτό είναι το πρώτο γκολ που βάζουμε, Δημήτρη. Αυτό είναι το τακτικό, εντάξει, είναι το τακτικός εδώ σχεδιασμός της ανόρθωσης στο γκολ, με τον Αμπαρτζουμιά να στέλνει την μπάλα και τον Χριστοδουλόπουλο να είναι μόνος του στο δεύτερο δοκάριο. Ο Χριστοδουλόπουλος που ξεκίνησε τη φάση, Δημήτρη, θέλουμε την ανάλυση σου εδώ. Βλέπουμε τους παίκτες της ΠΑΦΟΥ να στέκονται και να μην παρακολουθούν τον Χριστοδουλόπουλο που έρχεται από πίσω. Είναι λάθος αυτό? Εντάξει, κοιτάξτε, στη στιγμή που βρίσκεται το παιχνίδι, μιλάμε για το 96-3-4 λεπτά, κάπου πολλές φορές χάνονται ισορροπίες στην αμυντική οργάνωση. Και είναι λίγο θολωμένο το επειδή, μυαλό. Ήταν σε φάση επίθεσης η ΠΑΦΟΣ, ναι, και βρέθηκε σε φάση άμυνα στην αντεπίθεση, σίγουρα ήταν δύσκολο να μπορείς να προβλέψεις την κίνηση παίχτη πίσω από την άμυνα. Μόνο και μόνο ότι η πάσα ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά και το τελείωμα στην κίνηση και με το αριστερό θεωρώ ότι ήταν φανταστικό το γκολ. Πάμε στην επόμενη φάση. Θα ζητήσουμε την άποψη και εδώ του Δημήτρη για το τακτικό αυτό κομμάτι το οποίο θα δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι η κάθε την παλιά που γίνεται, έχουμε περάσει στο παιχνίδι της Ομόνιας με την, της ΑΕΛ μάλλον με την Ομόνια, υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΛ και εδώ πάλι από αντεπίθεση, ναι, τον γκολ της Ομόνιας, Δημήτρη. Σίγουρα είναι η φάση που, όπως είπαμε, δεν ήταν και η καλύτερη αμυντική οργάνωση. Δεν υπήρχε ισορροπία. Δεν υπήρχε ισορροπία. Αυτό που όντως πει προηγουμένως, και είναι και στις αρχές ακόμα του παιχνιδιού. Σίγουρα η αμυντική λειτουργία της ΑΕΛ δεν ήταν η καλύτερη στη φάση αυτή. Και τα κλεισίματα των αμυντικών ήταν κάπως καθυστερημένα. Πολύ καλή κίνηση, κάθετη. Σίγουρα μπορούσε και ο αμυντικός να πήγαινε λίγο. Μπορεί ίσως να μην χρειαζόταν να κάνει το tackling. Τώρα εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε πολλά. Ναι. Γιατί εσείς οι προπονητές λέτε ότι το κάθετο ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο? Γιατί σε αυτή την περίπτωση, στο κάθετο ποδόσφαιρο, πάντα κάπου χάνεται η αμυντική οργάνωση μιας ομάδας, ειδικά όταν υπάρχουν οι παίχτες στις ενδιάμεσες στις γραμμές. Και νομίζω είναι ό,τι χειρότερο για τους αμυντικούς. Οι κάθετες μπαλιές, ναι. Και ειδικά όταν έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Ζαχαρίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τέρμα της ΑΕΛ. Εντάξει, εδώ βγαίνει η μπάλα μακριά. Ο Έουλερ, οι αμυντικοί της Ομόνιας μένουν πολύ πίσω ή όχι? Ουσιαστικά το πρόβλημα ήταν καθυστερήσαν ουσιαστικά να πάνε πάνω στην μπάλα. Αυτό ήταν το μοναδικό. Δηλαδή τα διώξιμα, δεν ξέρω. Να δω το. Ναι, ήταν σίγουρα το διώξιμο του αμυντικού δεν ήταν το καλύτερο. Μπορούσε από τη στιγμή που όταν έρχεται η μπάλα από τα αριστερά σου πρέπει να διώξεις, λέμε, βάση πάντα της ποδοσφαιρικής πρακτικής, ναι, και των ποδοσφαιρικών μαθημάτων. Ειδικά στους αμυντικούς είναι εκεί που έρχεται η μπάλα, εκεί τη διώχνεις ουσιαστικά. Ναι. Ποτέ δεν διώχνουμε την μπάλα στο έξω από την περιοχή. Από την άλλη, εντάξει, λίγο καθυστερήσανε θεωρώ και οι παίχτες να πάνε πάνω στην μπάλα. Και γι' αυτό το λόγο μπήκε το γκολ. Είχαμε ωραία τέρματα όμως. Ναι, δηλαδή αυτό του Έουλερ νομίζω ότι ήταν πολύ καλό. Του Έουλερ θεωρώ όμως του Χριστοδουλόπουλου ήταν, ναι, το καλύτερο της αγωνιστικής. Άρα δηλαδή πρώτο του Χριστοδουλόπουλου το καλύτερο. Ναι. Δεύτερο.
Του Έουλερ. Του Έουλερ. Ναι. Και τρίτο του Παναγιώτη του Ζαχαρίου. Ναι, ναι. Ναι. Συμφωνώ.